Πολύ 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 καλημέρα σε όλους σας. Ελπίζω να είστε καλά. Καλημέρα φωτεινή για την Ελλάδα. Αλλά βλέπουμε ότι τελευταίο καιρό κάτι πάει πάρα πολύ λάθος και κάθε χρονιά είναι και χειρότερη. Καλώς ήρθατε στους Peaky Blinders, όπως και να έχει με την Ιωάννα Τρίγκα, εδώ στο NSTV. Είμαστε live αυτή την ώρα. Και η σημερινή εκπομπή θα είναι χωρίς μουσική. Ούτε με δικαιώματα, ούτε χωρίς. Τιμή σε ένα και όλων αυτών που συμβαίνουν στην Ουκρανία, της σύραξης και των μαύρων ημερών που ξημέρωσε για τους ανθρώπους, που ξημέρωσαν τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια πολύ κοντινή μας χώρα, σχεδόν δίπλα μας, σε μια Ευρώπη που βάλεται διαρκώς, που αυτή τη φορά δεν έβαλε το χέρι του ένας κορονοϊός και μια πανδημία, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος, ένας ηγέτης, που σίγουρα μιλάει για συμφέροντα της χώρας του, σίγουρα το βλέπει από τη δική του πλευρά. Άλλωστε πάντα όσοι ξεκινούν τον πόλεμο έχουν τις καλύτερες δικαιολογίες γι' αυτόν. Αλλά ποτέ δεν την πληρώνουν οι ίδιοι. Ποτέ δεν βλέπουμε να σκοτώνονται οι ίδιοι παρά άμαχος πληθυσμός. Έρχομαι στη σημερινή εκπομπή, όπου σιγά σιγά οι Peaky Blinders ίσως σας αποχαιρετήσουν. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Νιώθω πάρα πολύ άδεια. Νομίζω ότι όλοι που παρακολουθούμε είμαστε συγκλονισμένοι. Κάποιοι λένε ότι περίμεναν τις εξελίξεις αυτές διαβάζοντας τα γεωπολιτικά. Ωστόσο καταλαβαίνετε ότι στο 2022 έχουμε πάρα πολλά όπλα στα χέρια μας των εισαγωγικών για να μην φτάσουμε στο σημείο να σκοτώνουμε ένας τον άλλον. Αλλά ο άνθρωπος είναι άπλιστος, ασεβής. Από ό,τι φαίνεται τελικά κυριαρχεί η φύση του κακού παρά του καλού. Η απληστία είναι αυτή η οποία κινεί νήματα. Και αφύσικες νόρμες του να ηγούμε εγώ, του εγώ, του εγωκεντρισμού. Όμως νομίζω ότι είναι πολύ περιττές οι όποιες αναλύσεις για το αν περιμένουμε τον πόλεμο ή όχι. Πάντα πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Είμαστε μια γενιά όπου καθόμαστε στις καρέκλες και πραγματικά βιώνουμε το πικ των χειρότερων γεγονότων που μπορεί να βιώσει κάθε αιώνας. Ιστορικά μιλώντας, όπως βλέπουμε, κάθε αιώνας έχει την δύσκολη μορφή του. Κάθε 100 περίπου χρόνια γίνεται και συμβαίνει ένας φαύλος κύκλος πολεμικών γεγονότων και όχι μόνο πολεμικών από την άποψη παίρνω το όπλο και σκοτώνω. Γεγονότων που οι άνθρωποι πεινούν, σκοτώνονται, βιώνουν τα πάνδυνα, οικονομικές κρίσεις, γεωπολιτικές, σύνορα να αλλάζουν και συνθήκες να δημιουργούνται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κάθε χρόνο μετά έπειτα να γιορτάζουμε εντός εισαγωγικών και να θυμόμαστε τους πεσόντες. Πολεμάνε για μία πατρίδα. Που η πατρίδα δεν είναι μόνο ένα λάβαρο, αλλά είναι τα παιδιά σου, η οικογένειά σου, τα χώματά σου. Και σίγουρα δεν είναι άψυχα πράγματα. Εν μία νυχτή, λοιπόν, όπως βλέπουμε, και όχι εν μία νυχτή, σε μία στιγμή μπορεί να ανατραπούν τα πάντα. Η Ουκρανία κοιμάται με άλλη σημαία και ξυπνάει με μία άλλη. Με έναν ηγέτη να δηλώνει αμετανόητος, να θέλει να κατεβάσει επί της ουσίας έναν ηγέτη, μία Ευρώπη να κάθεται αμέτωχη, και εμείς ως Έλληνες να τα αναλύουμε σκεπτόμενοι
Το δικό μας αύριο, το οποίο πολλές φορές θεωρούμε ότι είναι πολύ μακριά, αλλά δεν είναι. Σκεφτόμαστε τι θα γίνει σε περίπτωση που ένας ηγέτης σαν τον Ερντογάν, ένας ανίκανος αν θέλετε για μένα ηγέτης, γιατί ένας ικανός ηγέτης δεν επιβάλλεται στους ανθρώπους του με φυλακίσεις και αποκοπή δικαιωμάτων. Θέλει να επιβληθεί με άλλους τρόπους. Ένας ηγέτης που φοβάται τη δημοκρατία είναι άβουλος απέναντί της. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ακίνδυνος όταν οπλίζει χέρια ανθρώπων. Και ο Ερντογάν είναι τέτοια συνωμοταξίας. Έχει το όρομα μιας Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ακόμη και αν δεν έχει τα φόντα, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν έχει προνοήσει όπως έχει κάνει ο Πούτιν, με συγχωρείτε. Αλλά και εμείς φοβόμαστε. Αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε. Είναι ικανή η Τουρκία να το κάνει αυτό? Γιατί και ο Πούτιν βλέπουμε ότι επικοινωνούσε με τους Ευρωπαίους ηγέτες, με τον Biden, κρατώντας κρυφά τα χαρτιά του. Η 24η λοιπόν Φεβρουαρίου του 2022 αρχίζει η ευρωπαϊκή ιστορία και γράφει μελανά, με μελανό χρώμα σελίδες. Σε μία ιστορία που δεν θυμίζει πολεμικό αντάρτικο. Και βλέπουμε ότι η ειρήνη, η ελευθερία, η δημοκρατία, όπως μπορεί να λέγαμε στο σχολείο, αλλά δεν περιμέναμε ποτέ να το κάνουμε και να το πούμε στην πράξη, κλονίζονται η μία μετά την άλλη. Και τελικά το ανθρώπινο είδος ανήκει πολύ περισσότερο σε μια ζούγκλα παρά σε μια ενοποιημένη κοινωνία. Έρχονται λοιπόν ετερόκλητα πρόσωπα να συλλέξουν και να χαράξουν ένα νέο αύριο. 24η λοιπόν Φεβρουαρίου, με ένα διάγγελμα ο Πούτιν ανακοινώνει ότι εισβάλλει στη Ρωσία. Την Ουκρανία, με συγχωρείτε. Οι άνθρωποι φοβούνται, κρύβονται στα καταφύγια. Και το citizen journalism από ανθρώπους που ζουν εκεί, η δημοσιογραφία των πολιτών, μας φέρνει τις πιο ανατριχιαστικές εικόνες. Βέβαια, κάτι μου λέει ότι έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες εικόνες. Βλέπαμε το Αφγανιστάν πριν από λίγο καιρό. Ανθρώπους να συνοστίζονται στα αεροδρόμια για να φύγουν, να ξεφύγουν. Ανθρώπους να γίνονται πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα. Να φοβούνται για τη ζωή τους και να τρέμουν. Και λέγαμε είναι πολύ μακριά. Εκεί έχουν άλλα καθεστώτα. Τα Ταλιμπάν γάρ. Το επέλεξαν. Η Ουκρανία όμως το επέλεξε. Και όλα αυτά γιατί προσπαθούν να πολεμήσουν συμφέροντα μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας, ένας Πούτιν να δείχνει τη δύναμή του, άμαχος πληθυσμός να τρέχει και εμείς να παρακολουθούμε αμέτωχοι, χωρίς πολλές φορές να μπορούμε να κάνουμε κάτι παρά να προσφέρουμε βοήθεια από μακριά, κοριτσάκια να κλαίνε φωνάζοντας ότι δεν θέλουν να πεθάνουν, θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας παιδιά, νεογνά να προσπαθούν να ζήσουν σε καταφύγια και ανθρώπους τρομαγμένους. Να έχουμε μία πανδημία εδώ και πόσο καιρό, πόσα χρόνια. Να λέμε δόξα τω Θεώ που αρχίζει σιγά σιγά και καταλαγιάζει. Το συνηθίζουμε. Οι χώρες πάβουν να έχουν τόσο αυστηρά μέτρα. Και ξαφνικά να γίνεται ένας πόλεμος. Στην καρδιά εντός εισαγωγικών της Ευρώπης. Και τα σύνορα, οι συμβάσεις, όλα αυτά να αναθεωρούνται.
Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά βλέπω πάρα πολλά. Είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένη κι εγώ. Τα βλέπω όλα αυτά. Υπάρχουν κάποιες... υπάρχουν διάφορες ειδήσεις ότι παγώνουν ακίνητα του Πούτιν, όπου φυσικά δεν έχει ανάγκη ο Πούτιν από το να παγώσουν ακίνητα, διότι έχει προνοήσει πολύ καλά για έναν πόλεμο που ο ίδιος θα άρχισε. Οι δημοσιογράφοι να βλέπουν τις οικογένειές τους να τρέχουν πανικόβλητες. Εκτός από την Ουκρανία να απειλούνται και άλλες χώρες. Σουηδία και Φινλανδία λοιπόν απειλούνται. Δεν ξέρω τι να σας πω, που είναι μια εκπομπή που είναι πολύ αλλιώτικη και δεν μπορώ να πω κάτι καινούριο. Εδώ έχω ένα βίντεο όπου μία δημοσιογράφος που η οικογένειά της ζει στο Κίεβο, προφανώς και το σπίτι της ήταν εκεί, ήταν να βλέπει το σπίτι της live, η δημοσιογράφος του BBC, να βομβαρδίζεται. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ, αναφέρει ότι το επόμενο βίντεο που θα έπρεπε να επιβεβαιώσω θα είχε τη διεύθυνσή μου στην πραγματικότητα το σπίτι της οικογένειάς μου. Φυσικά, σε αυτές τις περιπτώσεις, το μόνο που μας νοιάζει είναι να είναι καλά οι άνθρωποι μας. Οπότε η οικογένεια της εν λόγω δημοσιογράφου είναι μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Βλέπουμε έναν Τζελένσκι ο οποίος παρακαλά τον Πούτιν για συνομιλίες. Βέβαια, ο έτερος δεν έχει τέτοιες προθέσεις. Φυσικά αρχίζει και ξεσηκώνεται όπως βλέπουμε και ο Ερντογάν. Απλά ο Ερντογάν δεν έχει τις πηγές τις οικονομικές για να αρχίσει έναν πόλεμο. Και βλέπω κάποια άρθρα σε πολλά site, αναλύσεις, από εδώ από εκεί. Τις θεωρώ αρκετά ανούσιες, αν θέλετε. Θεωρώ ανούσιες όταν βλέπουμε μωρά να κλαίνε, κόσμο να φεύγει, να ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Θα μου πείτε τι ζήσαμε και στον 20ο αιώνα. Και θυμάμαι στο βιβλίο το Ολοκαύτωμα λέγεται. Δεν θυμάμαι ποιο συγγραφέα. Υπήρχε στο τέλος του βιβλίου ή εν πάση περιπτώσει στο τέλος κάποιου κεφαλαίου η εξής φράση. Από τη στιγμή που συνέβη το πιο αποτρόπαιο έγκλημα των εποχών, τίποτα δεν θα προμείνει ότι δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Τίποτα δεν προμείνει ότι δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Μάλιστα το πιο πιθανό είναι να συμβεί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ευρωπαϊκή ιστορία μας διδάσκει πολλά. Ζούμε φαύλους κύκλους, αλλά πάντα οι ίδιοι την πληρώνουν οι λαοί. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ. Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία.
Όταν βρίσκομαι στο τράμα, με πλησιάζει ένας κύριος και εγώ του λέω τότε όταν βρίσκομαι στην εξοχή δεν έχω το μαγιό να κάνω πένιο. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή μου χαμογελάει ένας άρρωος και εγώ του λέω τότε λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην κλινική ο χειρούργος παίζει κάθε βράδυ σκάκι. Όταν βρίσκομαι στο σουβλατζί τρέχει το καρσόνα με σερβίρι και εγώ του λέω τότε λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη. Σε παρακαλώ καλούμποσέ με, σε ευχαριστώ. Υπάρχει άφθονη εδώ σε αυτόν τον τόπο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Peaky Blinders και το NSTV. Σήμερα χωρίς μουσική. Δεν υπάρχει κάποια γιορτή. Ούτε καν ένα περιστατικό που να μπορέσει να συνοδεύσει μια μουσική. Είτε με δικαιώματα είτε χωρίς. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Πραγματικά αρχίζει, τελειώνει το ένα, αρχίζει το άλλο. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι χθες έπεσα πάνω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έπεσα σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν το ήξερα προσωπικά, αλλά γι' αυτό ζούμε για να μαθαίνουμε κάθε φορά και κάτι.
Γυναίκες στρατιωτικοί, αλλιώς στρατιωτοί, είναι στην πρώτη γραμμή του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Από το 2014, οι γυναίκες, παρά τις σχετικές απαγορεύσεις, προσπαθούσαν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο τον στρατό. Έτσι λοιπόν ενίσχυσαν την πολεμική προσπάθεια ως άμαχες εθελόντριες και προμήθευσαν το μέτωπο κάτω από επικίνδυνες συνθήκες. Οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν ήταν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα μας. Έτσι χρειάζονταν εθελοντές, δηλώνει η λοχία Σαντριάννα Σούζακ. Φόρεσε με μια μαύρη κουκούλα για να κρύψει το φίλο της κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης για την ανακατάληψη της Ουκρανικής πόλης, τα Αστία, το 2014. Οι διοικητές της είχαν αρνηθεί να πολεμήσει. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της στη Δυτική Ουκρανία ένα χρόνο αργότερα, η Σούζακ ήταν μια πολύ σκληραγωγημένη βετεράνος. Αλλά σε έγγραφα που εκδόθηκαν από τον Ουκρανικό στρατό μετά τη λήξη της θητείας της, αναγραφόταν ως μοδίστρα. Άλλες γυναίκες βετεράνοι καταγράφηκαν με άλλα επαγγέλματα. Ως θηρορή ή μαγείρισες, επειδή ο στρατός της Ουκρανίας δεν προέβλεπε γυναίκες στην πρώτη γραμμή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η Ουκρανία ήταν μια χώρα που οχυρωνόταν πάρα πολλά χρόνια γιατί φανταζόντουσαν το χτύπημα που θα γίνει. Μετά από μια δοκιμαστική κατάπαυση του πυρός στο Ντόνμπας το 2015, μερικές από τις γυναίκες που υπηρέτησαν εκεί γιορτάστηκαν σε όλη τη χώρα σε ηρωίδες της Ουκρανίας. Η στρατιωτική πιλότος Ναντίγια Σαβτσένκο, η μοναδική γυναίκα απόφοιτος της στρατιωτικής ακαδημίας του 2005, εκλέχθηκε στο κοινοβούλιο ενώ βρισκόταν ακόμη σε ρωσική αιχμαλωσία. Αργότερα φέθηκε ελεύθερη σε ανταλλαγή κρατουμένων. Μόλις το 2017, μετά από τριετή μάχη κινημάτων βετεράνων γυναικών, οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επέτρεψαν τελικά στις γυναίκες να καταταγούν επίσημα σε 62 θέσεις μάχης. Μέχρι τότε, στρατιωτήνες όπως η Σούζακ σχημάτισαν αυτό που αποκαλούν αόρατο τάγμα. Τάγμα ζωτικής σημασίας για την πολεμική προσπάθεια της χώρας, το οποίο ωστόσο παραβλέπεται από τη στρατιωτική της ελίτ. Πήγαμε για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας όπως και οι άντρες, είπε η 28χρονη Κατερίνα Πρίμακ, που υπηρέτησε στην πρώτη γραμμή το 2014. Αλλά οι διακρίσεις είναι έντονες. Εάν μια γυναίκα πάει στον πόλεμο και κάνει στρατιωτική καριέρα ενώ το παιδί της είναι στο σχολείο, κάποιος θα πει ότι το παραμέλησε, ότι η μητέρα του το εγκατέλειψε, δεν νοιάστηκε. Ένας γείτονας θα την περιγράψει ως αποτυχημένη μητέρα ή ο σύζυγός της θα γελοποιηθεί. Χάρη όμως στην άσκηση πίεσης από το κίνημα των βετεράνων που συνίδρυσε η Πρίμακ, οι γυναίκες γίνονται πλέον δεκτές σε στρατιωτικές σχολές όπου και εκπαιδεύονται για να γίνουν αξιωματικοί. Πλέον υπάρχουν γυναικολόγοι σε στρατιωτικά νοσοκομεία. Η Πρίμακ και οι συνεργάτες της έχουν επίσης κάνει μελέτες για την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης στο στρατό και την επίδραση της στρατιωτικής θητείας στην αναπαραγωγική υγεία. Το 2020 έπεισαν το στρατό να αρχίσει να παρέχει γυναικεία εσώρουχα για γυναίκες στρατιωτίνες για να αντικαταστήσει τα τυπικά εσώρουχα για τους άνδρες. Ιστερόγραφοι, η πρώτη παρτίδα φυσικά ήταν ρόζους. Οι αλλαγές όμως δεν σταματούν εκεί. Σύμβουλοι για θέματα φύλου έχουν διοριστεί από το στρατό για να υπηρετήσουν σε περίπου 400 στρατιωτικές βάσεις σε όλη την Ουκρανία. Η Βικτόρια Αρναούτοβα, σύμβουλος για θέματα φύλου των ενόπλων δυνάμεων, δηλώνει ότι η ομάδα της εμπνεύστηκε από τις προοδευτικές πολιτικές σεξουαλικής παρενόχλησης των στρατευμάτων των ΗΠΑ και του Καναδά. Αλλά προσέθεσε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Έχουμε ένα διαφορετικό σύστημα και πρέπει να είναι σύμφωνο με τους εθνικούς νόμους. Η Αρναούτοβα δηλώνει: λίγοι διοικητές έχουν λάβει εκπαίδευση για το φύλο. Πολλοί εξακολουθούν να ζουν με τα στερεότυπα τους ότι οι γυναίκες δεν έχουν θέση στο στρατό. Φυσικά αυτό δυσκολεύει τις γυναίκες που προσπαθούν να κάνουν στρατιωτική καριέρα. Να επισημανθεί ότι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στρατιωτήνες της Ουκρανίας είναι εξίσου πραγματικοί με αυτούς που αντιμετωπίζουν οι άνδρες που βρίσκονται ανάμεσά τους. Και κάπως έτσι βλέπουμε τα στερεότυπα, τα έμφυλα στερεότυπα στους επαγγελματικούς χώρους. Κάτι το οποίο, με το οποίο ασχολούμαι παράδοξο και εγώ στην εργασία της διπλωματικής. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, μου δώσε τρελή ιδέα για το επάγγελμα της στρατιωτικού. Να υφίστανται όχι μόνο να υφίστανται είναι το 2022, αλλά όπως βλέπουμε τελικά μιλάμε και αναθεωρούμε πολύ βασικές αρχές, ελευθερία, δημοκρατία, βοήθεια, όλα αυτά. Λάσπη, 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 λάσπη
Όταν βρίσκομαι στο night club μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. 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 Όταν βρίσκομαι στην εξοχή δεν έχω το μαγιό να κάνω πένα. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή μου χαμογελάει ένας άρρωος. Και εγώ του λέω τότε λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. 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 Όταν βρίσκομαι στην κλινική ο χειρούργος παίζει κάθε βράδυ σκάκι. Όταν βρίσκομαι στο σουβλατζί τρέχει το καρσό να με σερβίρει. Και εγώ του λέω τότε λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη. Σε παρακαλώ καλούμποσέ με. Λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Σε ευχαριστώ. Υπάρχει Άνθωνη εδώ σε αυτόν τον τόπο. Και είμαστε εδώ λοιπόν, έχουμε μείνει στο γεγονός ότι βλέπουμε βίντεο μέσα από διαμέρισμα τη στιγμή του πλήγματος. Πλήγματος διαμερισμάτων στο Κίεβο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όσοι... Από χθες ήταν 4 χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο. Η κατάσταση φυσικά και είναι δραματική, οι άνθρωποι προσπαθούν να προστατευτούν στα μετρό και σε όλα αυτά. Ρώσοι στρατιώτες εξαπέλυσαν επίθεση σε ουκρανική στρατιωτική βάση στο Κίεβο με πρεσβείες εκεί να έχουν κλείσει. Η ελληνική πρεσβεία φυσικά έχει κατεβάσει ρολά, ενώ στη Μαριούπολη το Πρωτονείο έχει ανακοινώσει ότι θα μείνει κοντά στα θύματα και δεν θα δένοντας μάλιστα ο Κυριακός και ότι θα οτιδήποτε κι αν συμβεί. Σύμφωνα λοιπόν με την Interfax, δεν κατέλαβε την πόλη, ενώ θα έχουμε πολλά αεροπορικά πλήγματα με πυράβλους κουρούς. Ο Ζελένσκι πριν λίγη ώρα, το ίδιο, 8.30, στέλνει το μήνυμα ότι δεν καταθέτουμε τα όπλα, θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας. Διεθνολόγοι και άλλοι ιστορικοί, άνθρωποι που μελετούν και ξέρουν πολύ καλή γεωπολιτική, βλέπουν κάποια σενάρια ή το Ζελένσκι να διωχθεί, είτε να φυγαδευθεί, είτε να καταληθεί η προεδρία του. Τον βλέπουμε από το βίντεο που έστειλε ο Ζελένσκι. Είναι έξω από το γραφείο του στην πρωτεύουσα Κιέβου. Η κατάσταση, όπως ξέρουμε, είναι τρέχει ροή.
Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είναι πολύ τραγικά τα πράγματα. Εύχομαι να γίνουν καλύτερα. Να είστε καλά. Ίσως το πούμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.